Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Και όμως η Μαρίνα στάθηκε η αιτία για να ξεσπάσει η βεντέτα. Η Μαρίνα άθελα της οδήγησε στον θάνατο τόσο τον Μάρκο, όσο και τον Βασίλη. Η ίδια παντρεύτηκε από προξενιό, όσο ο άντρας της έταζε έρωτες σε άλλη γυναίκα. Εάν η Καλλιόπη και η γιαγιά Ειρήνη είχαν επιτρέψει στον Μάρκο και την Ανθούλα να παντρευτούν, τότε δεν θα είχε συνεχιστεί η βεντέτα. Ο γάμος θα γινόταν, οι οικογένειες θα ενώνονταν και όλα θα κυλούσαν με λιγάλα. Ο λόγος που ξέσπασε η βεντέτα και χάθηκε ο σασμός, ήταν η Μαρίνα. Η γιαγιά Ειρήνη είχε υποχρέωση στον πατέρα της, γι' αυτό και έκλεισε την συμφωνία να παντρευτούν τα παιδιά τους. Έτσι έγινε ένας γάμος με το ζόρι με πάρα πολλές συνέπειες. Ο Παύλος κατηγορεί την γιαγιά Ειρήνη πως εάν δεν είχε συμφωνήσει αυτόν τον γάμο, τότε όλοι θα ζούσαν, και δεν θα είχε συμβεί τίποτα. Η Μαρίνα ακούει τη συζήτηση και καταραίει, καταλαβαίνει αμέσως πως εκείνη ήταν η πέτρα του σκανδάλου. Όλα τα οργάνωσε η γιαγιά Ειρήνη πισόπλατα. Ήξερε πως ο γιος της έχει παιδί με άλλη γυναίκα και σώπασε για πάντα. Ο κόσμος της ηρωίδας διαλύεται. Ο γάμος της ήταν μια επικίνδυνη φούσκα, που έσκασε μέσα στο σπιτικό των Βρουλάκηδων και των Σταματάκηδων. Τίποτα δεν θα είναι ξανά ίδιο, μετά από αυτή την αποκάλυψη. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.